Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας, παιδιά. Σήμερα, λοιπόν, είναι το πρώτο μας podcast, στο οποίο έχουμε guest. Άρα, λοιπόν, εκτός από τους εμάς τους δύο, δηλαδή τον Πάρη και εμένα τον Αντώνη, έχουμε και τον Γιάννη Παγώνη, ο οποίος θα δοκιμάσω εγώ στα γρήγορα να πω τι κάνει και μετά θα μας πει αυτός όντως τι κάνει. Άρα, λοιπόν, ο Γιάννης δουλεύει στο νησί, γνωστή και ως Αγγλία, στην οποία ουσιαστικά δουλεύει ως contractor σε εταιρείες πάνω στο UX και από ό,τι θυμάμαι και σε κάποια agile processes. Οπότε, αφού εγώ τα έκανα σαλάτα, για πες μας και εσύ, Γιάννη, τι κάνεις. Ναι, τι κάνω. Στο μικρόφωνο, Γιάννη. Στο μικρόφωνο, και αυτό, ναι. Θα το συνηθίσω αυτό. Στο μικρόφωνο, Γιάννη. Στο μικρόφωνο, Γιάννη. Εδώ είναι καλύτερα, με ακούτε. Ή μιλά πιο δυνατά, ή στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ναι. Είμαι UX researcher. Ασχολούμαι και με υποτική και με ποσοτική έρευνα σε enterprise projects κυρίως. Αν και όταν γνωριστήκαμε, ασχολούμαι με startups, βοηθούσα startups ομάδες. Αυτό που βασικά προσπαθώ να κάνω στην εταιρεία μας, στη Zansi Labs με τον συνέδερό μου, τον Σωτήρη Σωτηρόπουλο, είναι ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις ομάδες να φτιάξουν αυτό που λέμε χρήσιμο software. Δηλαδή, να είναι και εύκολο να το χρησιμοποιήσεις, αλλά να έχει και αξία τα features, το utility που λέμε του software. Αυτό το κάνει χρήσιμο software. Δηλαδή, και να έχει utility και να έχει και usability. Σαν contractor, όπως είπες. Αυτό το καιρό ασχολούμαστε με εταιρείες τέλεκνος και με εταιρείες τράπεζες, ας πούμε. Πολύ ωραία. Άρα, λοιπόν, τώρα εγώ θα κάνω την πρώτη ερώτηση που είχα πάρα πολύ καιρό στο μυαλό μου να σου κάνω και είναι η εξής. Σ' αγαπάνε οι developers εταιρείες που πηγαίνεις? Πάρα πολύ καλή ερώτηση, λοιπόν. Όπως ξέρουμε όλοι, ξεκίνησα ως developer, embedded developer. Μάλιστα, δούλευα στη Symbian στα 90s. Έγραφα software για τα λειτουργικά συστήματα. Μετά επικοινωνία, μετά communication protocol. Σήμερα στην ομάδα που κάνω το πρώτο Bluetooth πρωτοκόλλο για τα Symbian τηλέφωνα. Και μετά το γύρισα σε machine learning και backend συστήματα. Οπότε αγαπώ developers γιατί και εγώ μέσα μου τα βράδια γράφω κώδικα. Τα μπορώ. Σ' αγαπάνε οι developers όμως. Αν με αγαπάνε. Λοιπόν, ναι, με αγαπάνε. Γιατί είμαι και εγώ παράξενο σε κι αυτούς. Ναι. Οπότε τους καταλαβαίνω και με καταλαβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα project που έχω δουλέψει είναι να προσπαθούμε να φέρουμε το user experience σε μια ομάδα που κάνουν development και να μπει η διαδικασία του παράγω λογισμικό που έχει αξία και έχει λόγο να ύπαρξεις. Οπότε μπαίνει το UX στο development και ο ένας επηρεάζει το άλλο. UX γενικότερα για κάποιους που ενδεχομένως μας ακούνε και δεν ξέρουν το ακριβώς τι είναι το user experience, άρα ουσιαστικά είναι η εμπειρία που έχει ο τελικός χρήστης, αυτός που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή και πώς ουσιαστικά μπορεί να αλληλεπιδράσει μαζί της. Οπότε Πάρη, πήγες να πεις κάτι. Όχι, ήθελα να πω καταρχάς, είναι όντως, εμένα γενικά δεν έχω καλή εμπειρία με τις telecom εταιρείες, μου φαίνεται, βλέπει. Γενικά μου φαίνεται ότι είναι οριακά πιο γραφειοκρατικές από τις τράπεζες που έχουν στις διαδικασίες τους μέσα. Και... εσωτερικά είναι. Ναι. Okay. Εσωτερικά, εντάξει, αυτό φαίνεται εν τέλει και στον πελάτη, παιδί μου πάντα. Γιατί όταν χρειάζεται κάτι μετά να πάει εσωτερικά. Δηλαδή, όταν εγώ έχω ένα request από την εταιρεία και αυτό χρειάζεται να περάσει από τις δομές της, καταλαβαίνεις, παιδί μου, ότι αυτό το πράγμα είναι. Ωραία, αυτό πώς επηρεάζει το software όταν έρχεται. Δηλαδή, φτάνει από τον πελάτη ένα, ας το πούμε, requirement. Και αποφασίζει πόσο περίπλοκη είναι η διαδικασία απόφαση του αν αυτό θα υλοποιηθεί, πότε θα υλοποιηθεί, okay. Πότε θα φύγει. Okay. Πρώτα απ' όλα ξεκίνησες με το φτάνει το requirement από τον πελάτη. Ναι, ακούγεται, ας πούμε. Αυτό μπορεί να μείνει ο δρόμος που ακολούθησε το requirement, okay. Το οποίο requirement σημαίνει σκάσε και κάτω. Μπορεί να έρθει εσωτερικά από την εταιρεία, επειδή ψάξαμε και βρήκαμε ότι υπάρχει μια ανάγκη και θέλουμε να βγάλουμε λεφτά. Καλή προς αυτήν την ανάγκη. Αυτός είναι ένας δρόμος. Αυτά είναι τα προϊοντικά projects, τα οποία εκεί πραγματικά νοιάζονται για το χρήστη. Υπάρχουν και τα project, υπάρχουν και οι ομάδες ή εταιρείες που φτιάχνουν software επειδή ζητήθηκε από κάποιον άλλον. Είναι το project based. Εκεί πέρα συνήθως δεν ασχολούνται πάρα πολύ με το χρήστη, είναι η εμπειρία μου, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντάξεις user experience research μέσα σε αυτό, γιατί είναι παρεκάντο. Ωραία, οπότε υπάρχουν δύο αυτοί οι μεγάλοι διαχωρισμοί. Τώρα, τι συμβαίνει? Έχει να κάνει με το πώς είναι δομημένη η εταιρεία. Αν ακολουθήσουμε το λεγόμενο Conway's Law, βλέπουμε ότι το software είναι φτιαγμένο βάσει της δομής της εταιρείας ή της ομάδας που το έφτιαξε και των καναλιών επικοινωνίας. Όσο περισσότερα department έχεις, όσο περισσότερες ομάδες έχεις και όσο περισσότερα handover έχεις μεταξύ ομάδων, τόσο πιο πολύπλοκο είναι το software που φτιάχνεις. Βασικά αυτό λέει το Conway's Law, έτσι. Okay. Και μπορείς να δεις
πάνω στο software πραγματικά ότι υπήρχαν διαφορετικές ομάδες. Ή ότι αυτοί δεν μιλούσαν με αυτούς που κάνουν αυτό, κομπόνε με το άλλο. Τώρα, σε μεγάλες εταιρείες, η πιθανότητα να συμβιαστούν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί υπάρχουν λόγω της δομής και των ιεραρχιών που υπάρχουν μέσα και της πολιτικής και των politics που υπάρχουν μέσα, θα δημιουργηθούν διαφορετικά τμήματα, ο ένας έχει πλακωθεί με τον άλλον κτλ. Γι' αυτό και ένα από τα πράγματα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ από όταν ήμουν μικρός παλιά στη Σίμια στο Λονδίνο είναι ότι. Πόσο μικρός? Μικρός, πιο μικρός από ό,τι όταν σε γνώρισα. Όχι, περίπου στην ηλικία που σε γνώρισα. Okay. Στα 20 κάτι μου. Τι έλεγα, ναι. Με ενδιαφέρει η αρχαιολογία του software. Okay. Όταν κοιτάξεις ένα παλιό legacy σύστημα, μπορείς να δεις την κοινωνιολογία του οργανισμού ή των οργανισμών που γίνανε merge. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δεις παλιά αισθήματα και να καταλάβεις πραγματικά πως οι άνθρωποι μιλούσαν μεταξύ τους. Αυτό φαίνεται στο software. Μπορεί πλέον να μην μπαίνω μέσα στο software να το κοιτάξω, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Αλλά είναι εμφανές τι έχει συμβεί κοιτώντας, μάλλον τι έχει συμβεί στη μικροκοινωνία μιας εταιρείας, κοιτώντας πώς έχει εξελιχθεί το software από τότε που φτιάχτηκε. Έτσι, ειδικά σε back-end core συστήματα, σε μεγάλες εταιρείες όπως telecoms, ασφαλιστικές και δεν συμμαζεύεται, βλέπεις πραγματικά στα τελευταία 10-20 χρόνια πώς κάτι έχει εξελιχθεί και πώς μιλούσαν τα τμήματα μεταξύ τους. Αυτό βασικά είναι φοβερό και παρότι δεν είναι στο μυαλό μου αυτό, αλλά σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί αυτό δηλαδή το λέγαμε και με τον Μπάρι πολλές φορές. Στον κώδικα του Sorcerer είχαμε περάσει περίπου τρεις, θα έλεγα, γενικές περιόδους. Δηλαδή, ας πούμε, μια πιο. Αν μπορούσα να τις χωρίσω, ας πούμε, ξέρεις, ανά χρόνια, ανά φάσεις, ανά οτιδήποτε θες να το πεις. Καλά το λες. Και μπορείς όντως να δεις, ρε παιδί μου, το λέγαμε ότι έβλεπες μια γραμμή κώδικα και έλεγες ότι α, αυτό το έχω γράψει τότε. Δηλαδή, μπορούσε να το αναγνωρίσει. Ναι. Από το στυλ. Αυτό έχει να κάνει με την εξέλιξή σου και τη γνώση σου πάνω στο κώδικα. Αυτό που νομίζω ότι έλεγε ο Πάρης είναι, έχει να κάνει με τη διαδικασία και με την πολυπλοκότητα, το οποίο δεν έχει αναγκαστικά να κάνει με το πώς εξελίχθηκε ένα κομμάτι κώδικα από έναν, δύο, τρεις ανθρώπους, αλλά πώς μεγάλα κομμάτια κώδικα διαχωρίζονται βάσει των ομάδων και των καναλιών επικοινωνίας που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Είναι ακόμα ένα level πιο πέρα. Ναι. Είναι σε τι macro ή macro level το κοιτάς. Γενικά το βλέπεις αυτό και μακρύς δρόμος να απαντήσω αυτό που με ρώτησες. Η απάντηση είναι ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο οργανισμός, τόσο η πιθανότητα της πολυπλοκότητας είναι μεγαλύτερη. Άρα και συνήθως, δυστυχώς, και ένα από τα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε στη δουλειά στην εταιρεία, στη Zansi Labs, δυστυχώς υπάρχει περισσότερο αυτό που λέμε waste. Έτσι, Munda, όπως τα λέγαμε στο Toyota Product System. Πώς είπες, Munda? Munda. Θέλεις να μας πεις σε δύο λόγια τι είναι αυτό? Το Toyota Production System. Όχι, το Munda δεν είναι αρχικά. Η ελληνική λέξη είναι waste, σκουπίδι. Η ελληνική λέξη είναι waste. Ένα σκουπίδι, ναι. Σωστά. Δεν υπάρχει, δηλαδή, όσο μεγαλύτερος είναι ο οργανισμός, τόσο λιγότερο optimum είναι συνήθως, όχι αναγκαστικά, ο τρόπος με τον οποίο παράγουν software. Δεν είναι κανόνας. Αλλά η παρατήρησή μου είναι ότι εκεί έξω, όταν μπαίνει σε ένα μαγαζί το οποίο έχει 10.000 ανθρώπους, 15.000, 100.000 ανθρώπους, δεν περιμένει να είναι και το πιο lean πράγμα στον κόσμο. Συμβαίνει. Ναι, προφανώς. Αλλά... Κατά department, αλλά συνήθως δεν το περιμένει αυτό να το δεις. Και υπάρχει καθυστέρηση. Από την αρχή που ξεκινάμε και σκεφτόμαστε τι βρίσκουμε, θα κάνουμε, μέχρι το να βγει στην παραγωγή. Συνήθως. Και περνάει πολλά κανάλια. Και εκεί πέρα οι developers κουράζονται. Σε τι είδους συνδιαλλαγής με τους developers σήμερα? Εξαρτάται την εποχή και το project. Προσπαθώ να έχω καθημερινή. Όχι, αυτό τον καιρό, ρε παιδί μου, δηλαδή συνήθως η αλληλεπίδραση που έχει μαζί του σε τι επίπεδο είναι. Δηλαδή, εξήγησε το λίγο. Τη δυναμική τη σχέση τη δικιά σου και ενός developer που μιλά συχνά μέσα στην εταιρεία. Κοίτα, η δυναμική αλλάζει βάσει του χώρου και του χρόνου που βρίσκεσαι. Ιδανικά, σαν UXer, είσαι μέσα στην ομάδα που γράφει το software. Άρα πρέπει να είναι καθημερινή. Τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνω coach ομάδες ταυτόχρονα με το UX Research, την έρευνα που κάνω, δεν είμαι κάθε μέρα να μιλάω πώς εξελίσσουμε ένα feature. Βοηθάω όλους να το κάνουν και να, μάλλον δείχνω σε άλλους πώς να το κάνουν. Ένας από τους τρόπους που το δείχνω όταν κάνω research και δεν κάνω τον coach ή το UX lead είναι να κάνω αυτό το πράγμα. Παίρνω τον developer, πάμε και κάνουμε usability testing μαζί. Αυτός είναι σιωπηρός, κοιτάει, εγώ κάνω το testing, βλέπει τον χρήστη να υποφέρει, καταλαβαίνει τι έγινε. Γυρνάει πίσω στην ομάδα, λέει παιδιά, υποφέρει ο χρήστης, πάνω το κάνουμε διαφορετικά. Ή κάνω report, λέω παιδιά, κοιτάξτε τι βρήκαμε, πώς θα το κάνουμε, πώς θα το κάνουμε αλλιώς. Ένα από τα πράγματα που ασχολούμαι είναι
να βοηθάω τους developers να φτιάχνουν data models έτσι ώστε να μην υποφέρει ο χρήστης. Okay. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ένα UI και καταλαβαίνουμε πώς έχει φτιάξει ο άλλος την database από πίσω. Mm-hmm. Επειδή η database είναι χάλι, ναι. Έχουμε κάνει και το UI χάλι γιατί δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα data μπρος και πίσω. Ένα από τα πράγματα που προσπαθώ να κάνω είναι να δουλεύουμε τους developers να καταλάβουν τον χρήστη. Mm-hmm. Έτσι. Το οποίο είναι μέρος της coaching δουλειάς, αν θέλεις. Όταν δουλεύω σε καθαρό research που ψάχνω να βρούμε κάτι, okay, είναι λίγο διαφορετικά. Όταν είσαι consultant, εξαρτάται τι σου έχει ζητηθεί. Καλά, σίγουρα. Έτσι πάντα. Ο σωστός τρόπος και αυτός που πραγματικά φαίνεται καλύτερα αποτελέσματα είναι ο UXer μαζί με τον developer κάθε μέρα στην διαμάδα συνέχεια. Όπως πρέπει να είναι. Άρα εσύ, ας πούμε, είσαι πιο πολύ της άποψης, ας πούμε, δύο μοντέλα που βλέπουμε σε εταιρείες, τουλάχιστον που έχω δει εγώ μέχρι τώρα, είναι το κλασικό μοντέλο ότι έχω μια ομάδα που λέγεται product συνήθως ή τέλος πάντων ασχολείται με το προϊόν, η οποία έχει εκεί μόνο κάποιους designers ή κάποιους user experience experts ή τέλος πάντων UX designers ή δεν ξέρω πώς τους λέει ο καθένας. Ενώ υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες που σου λένε ότι ξέρεις τι, πρέπει να φέρεις την κάθε ομάδα και να έχει εκείνη τα άτομα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα αυτή. Άρα καταλαβαίνω ότι τίνεις πιο πολύ στο να λες ότι ο user experience expert ή ο UXer πρέπει να έρχεται να είναι στην κάθε ομάδα, να είναι κομμάτι αυτής και να μην είναι κάποιος ο οποίος ουσιαστικά από κάποια μέτρα παραπάνω κοιτάει τη διαδικασία και λέει ξέρεις τι, πώς μπορούμε ρε παιδί μου τώρα να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, κοίτα. Είναι πιο καθημερινή δηλαδή ουσιαστικά η επαφή και όχι τόσο πολύ κατευθυντική, να το πω έτσι. Όσο πιο κοντά είσαι με τον άλλον, τόσο λιγότερο κόστος έχει επικοινωνία. Όσο πιο συχνά μιλάς με κάποιον, είναι καθαρά πρωτόκολλο. Όσο πιο συχνά μιλάς με κάποιον, τόσο πιο φτηνή είναι η επικοινωνία. Γιατί συνέχεια μπορεί να στέλνει πληροφορία, έτσι. Και τόσο πιο up to date είναι κάθε ένας άνθρωπος. Ωραία. Το να έχεις στον πύργο του πάνω ένα UXer να σκέφτεται τα καταπληκτικά πράγματα και να το πετάει στους developers, έχει κόστος. Είναι ακριβώς σπορ. Γιατί θα αρχίσει τον μπρος πίσω. Τον προς πίσω θα πάρει χρόνο, θα έχει νεύρα, ο ένας δεν θα καταλαβαίνει το συγκείμενο του άλλου. Γενικά είναι προβληματικό. Θες να το αποφύγεις. Σε διάφορους οργανισμούς, επειδή είναι φτιαγμένοι, πας και δουλεύεις με αυτό το μοντέλο και προσπαθείς λίγο να το βελτιστοποιήσεις. Δεν θα συμβεί πάντα. Μιλάμε για το ιδανικό ή μιλάμε για το τι συμβαίνει. Τώρα, πολλοί άνθρωποι διαχωρίζουν τις ομάδες γιατί αυτό καταλαβαίνουν. Okay. Δεν ξέρουν, δεν φταίνουν. Ωραία. Ή επειδή κάτι τους έχει συμβεί στο παρελθόν και δεν δούλεψε. Αυτό είναι αυτό που είναι και προσπαθείς να τους πας σε ένα άλλο, σε μια άλλη κατάσταση, από τη μια κατάσταση στην άλλη. Αυτά είναι τα λεγόμενα transformation projects. Δεν δουλεύει παντού, δεν δουλεύει για όλους, είναι ό,τι είναι και κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Ιδανικά θέλεις όλοι να είναι μαζί, έτσι. Ιδανικά όλοι πρέπει να μπορούν να κάνουν τα πάντα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, προφανώς, έτσι. Γίνεται ποτηλιάρισμα όταν ο καθένας έχει μόνο μια εξειδίκευση. Και αυτό με τρελαίνει. Δηλαδή, εγώ κάνω front-end, εγώ κάνω back-end, εγώ κάνω Node.js version, δεν ξέρω πόσο, αλλά μόνο με Mongo, μην μου πεις για κάτι άλλο. Θα και φιλαράκι, κάτσε, εγώ είμαι UI designer, εσύ είσαι UX designer και δεν ξέρω να τα βρείτε μεταξύ σας. Αν γίνεται αυτό, τότε από ένα βήμα στο άλλο σου δίνω κάνεις. Έχουμε το λεγόμενο handover, έτσι. Το οποίο είναι πάλι... Εγώ γράφω κώδικα, αλλά μόνο από την αριστερή μεριά του μετρολογίου. Είναι και αυτό και φυσικά tabs, κοχή, spaces. Ναι. Μην πάμε εκεί. Όχι, δεν θα πάω εκεί πέρα, γιατί ούτως ή άλλως μερικοί χρησιμοποιούν VI ακόμα. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό τώρα. Εγώ θα μια μικρή παρένθεση μόνο ότι με έχει πιάσει ένα mock να αρχίσω να χρησιμοποιώ tabs πέρυσι και πήρα ένα domain, usetabs.org. Για να κάνω ένα site με προπαγάνδα, αλλά τελικά το παράτησα. Το έχεις συζητήσει με τον γιατρό σου. Στην επόμενη συνεδρία. Σε επόμενη, ναι. Το θέμα είναι ότι κάνοντας εγώ κάνω μόνο αυτό και εσύ κάνεις μόνο το άλλο, έχουμε handovers. Έτσι. Στα handovers έχουμε καθυστέρηση, έχουμε κόστος, έχουμε νεύρα, δεν είναι δουλειά μου, είναι δικιά σου, υπάρχει κόντρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Παλιά όταν γράφαμε κώδικα, δεν ξέρω, σε C, σε MFC, σε Windows ή ξέρω, σε COBOL, σε AS400, οτιδήποτε. Όλοι κάναν τα πάντα. Ναι.
Τώρα ο καθένας έχει τη μικρή του γονίτσα. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνας, αλλά ήθιστε να έχεις τη μικρή σου γονίτσα και μου το πειράξεις αυτό το δικό μου και εγώ δεν θα κάνω το άλλο. Είμαι ειδικό σε αυτό. Ναι, ρε φιλαράκι, αλλά εδώ πέρα πρέπει να πάμε μπροστά το project. Αν εσύ δεν κάνεις αυτό και εγώ δεν κάνω το άλλο, τότε στην ουσία τι κάνουμε. Κάνουμε ένα πάρα πολύ mini waterfall μέσα σε ένα sprint-based project. Και γίνεται τη κακομοίρα. Γι' αυτό και πουχού, να είμαι και λίγο εριστικό, δεν πρέπει να υπάρχουν testers σε μια ομάδα που λέει ότι κάνει Scrum. γιατί κάνεις handover. Δεν πρέπει να υπάρχει testing, αλλά όταν έχεις μόνο έναν tester. Βασικά δεν πρέπει, το tester να είναι. Ναι, καλά, ναι. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Είναι αυτό που λέμε, είναι υπευθυνότητα, δεν είναι ρόλος. Σωστό, πολύ ωραία. Είναι υπευθυνότητα. Παλεύω πολύ να το πω στα ελληνικά. Είναι υπευθυνότητα να κάνεις testing, δεν είναι ρόλος. Ναι. Και ο κόσμος μπερδεύεται. Να έχεις μια ειδικότητα, ναι, και εμένα μου αρέσει, ξέρω εγώ, να κάνω. Ξέρω, machine learning, δεν πάω να πει θα γράψω και τον backend κώδικα, δεν πάω να πει θα πάω και μπροστά αν μπορώ. Αυτό είναι από τη μία. Από την άλλη, υπάρχουν τόσα πολλά frameworks πλέον που αναγκάζει τον κόσμο να κάνει μόνο μια μικρή ειδικότητα. Έχει, νομίζω, η βασική διαφορά. Αυτό που θα ήθελα να σημειώσω αυτό είναι ότι, ρε παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να φορέσει πολλά καπέλα. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνεις ότι κάποιες φορές κάποιος θα είναι πιο ειδικός από σένα. Καλά, προφανώς. Ναι, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή ο Πάρης, για παράδειγμα, είναι καλύτερος από μένα στο front-end, ότι εγώ δεν θα γράψω front-end. Δηλαδή, να μην πας και στο άλλο άκρο ότι ξέρεις τι πρέπει να εγώ να μπορώ να τα γράψω όλα. Ναι, θα μπορώ να τα γράψω όλα, αλλά okay, κάποια πολύ ειδικά πράγματα ενός περίπλοκου stack, το οποίο μπορεί να έχει 18 διαφορετικά κομμάτια από κάτω, θα υπάρχει. Προφανώς. Αλλά δεν πρέπει να είναι όπως το πες, περιχαρακωμένο. Δηλαδή, ξέρεις τι, αυτό το παπάκι το μαύρο ασχολείται μόνο με τον Αντώνη και το κίτρινο ασχολείται μόνο με τον Πάρη και ο Γιάννης δεν έχει παπάκι. Και εδώ πέρα έρχεται το μεγάλο πρόβλημα, τι κάνεις όταν έχεις UX στην ομάδα. Γιατί σύντομα αυτοί δεν γράφουν κώδικα και προφανώς δεν έχουν και τον χρόνο να το κάνουν. Και δεν είναι και δυνατόν να κάνεις research, interaction design, ξέρω, information architecture και να γράφεις και κώδικα. Δεν γίνεται. Έτσι. Οπότε στην ουσία τι συμβαίνει εκεί πέρα, σπάει αυτό το μοντέλο. Αναγκαστικά δημιουργείται ένα bottleneck όπου ο UX designer, ο UX όπως θα το πούμε, γίνεται bottleneck για την ομάδα πολλές φορές και μετά αρχίζει και λες: ωραία, δεν θέλουμε να θέλουμε παραπάνω για 10 ανθρώπους. Να κάνουμε την έρευνα μπροστά και να έρθει μετά και πάει λέγοντας. Οπότε ακόμα ο κόσμος ψάχνεται και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι γενικά συμφωνώ full. Ότι πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση αλλά όχι βάρος της αυτονομίας ενός ανθρώπου. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει επικάλυψη ακόμα και στο κομμάτι του UX. Γιατί τι θέλω να πω, δεν χρειάζεται ο άλλος να ξέρει Python, αλλά μπορεί να κάνει ένα HTML template που είναι λίγο πιο λειτουργικό ή ίσως και λίγη JavaScript. Ίσως. Ξέρεις το στυλ, έκανα κλικ, εμφάνισα αυτό το μήνυμα. Μιλάμε για τέτοια πράγματα, όχι frameworks. Και... Κοίτα, φυσικά και γίνεται. Εκείνο το handover. Έχει πολύ λιγότερο τριβή. Έχει πολύ λιγότερη τριβή γιατί δίνει στον άλλο μια μορφή που καταλαβαίνει και λες πάρα αυτό το HTML που κάτι είναι και κάτω σε αυτό το οποίο είναι σωστό. Και γι' αυτό πρέπει να δουλεύουμε δίπλα-δίπλα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στο προηγούμενο project που δούλευα, οι UX designers και οι UI designers έτυχε, μάλλον οι δύο από τους τρεις σε διαφορετικές ομάδες να ξέρουν να γράφουν κώδικα. Μάλλον σε τρεις από τους τέσσερις. Ωρε φίλε. Οπότε του βρήκα αυτού. Πολύ καλά, παιδιά. Είναι ακόμα. Ευτυχώς. Εγώ δεν είμαι εκεί. Έχω πάει σε άλλο project. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Τι κάνανε. Όταν χρειαζόταν να κάνουμε interactive prototype, γράφανε με διάφορα εργαλεία ή με το χέρι κώδικα τα παιδιά ω ένα σημείο. Δεν πήγαιναν στο backend. Κάναν ψεύτικα validations, κουλουπού κουλουπού. Οπότε βοηθιόταν οι developers και καταλαβαίνανε τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Ωραία. Okay. Ήταν ένα εργαλείο επικοινωνίας. Η τέταρτη ομάδα λοιπόν είχε έναν prototyper, τον λέμε, developer, δίπλα με τον UX designer και του έγραφε σε κώδικα αυτά που άλλο σχεδίαζε. Τόσο γρήγορος. Okay. Οπότε αυτό ήταν το εργαλείο του. Ήταν εργαλείο επικοινωνίας. Αντίστοιχα, είχαμε κάνει train κόσμο που δεν ήταν UXers να μπορούν να κάνουν πάρα πολύ βασικά usability testing sessions. Τους δουλεύαμε μήνες μαζί, μάθανε, ξεκινήσανε μέσα απλά να παρακολουθούν πώς κάνουν usability testing και μετά αρχίσαν και πώς να κάνουν μόνοι τους usability testing, πώς να τεστάρουν κείμενα ή πώς να τεστάρουν UIs.
Έτσι. Σιγά σιγά όλοι μαθαίνουν. Αρκεί να υπάρχει όρεξη και να υπάρχει λίγο χώρο να μπορεί να το κάνει. Δεν βρίσκει πάντα management και περιβάλλοντα τα οποία σου το επιτρέπουν αυτό. Mm-hmm. Ό,τι μπορεί κάθε φορά να κάνει, κάνει. Έτσι. Πάνω σε αυτό, βασικά κάτι που πολλοί ίσως δεν καταλαβαίνουν είναι ότι, μάλλον πολλοί ίσως να μην ξέρουν ακριβώς πώς δουλεύει, για να κλείσω λίγο τον κύκλο του, γιατί λέμε για usability testing, research και τέτοια πράγματα. Ουσιαστικά, όταν θέλεις να βγάλεις κάτι προς τα έξω, να το χρησιμοποιήσουν κάποιοι χρήστες, πρέπει να περάσεις κάποια στάδια ιδανικά πριν το κάνεις αυτό, ώστε να καταλήξεις το προϊόν αυτό να είναι αυτό που τελικά χρειάζεται ο κόσμος και όχι αυτό που νομίζεις ότι χρειάζεται ο κόσμος. Άρα λοιπόν στην αρχή πρέπει να κάνεις κάποια έρευνα και αυτή περιέχει κάποια πρωτότυπα. Δηλαδή δεν θα πας να φτιάξεις μια πλήρη εφαρμογή, πλήρως λειτουργική, για να πας να πεις σ' αρέσει αυτό που έφτιαξες και να έχεις πάει ένα χρόνο. Καλά, σ' αρέσει, δεν το ρωτάς ποτέ. Σ' αρέσει. Τέλος πάντων, ναι. Να πας να δοκιμάσεις αν τη χρησιμοποιείς σωστά ο κόσμος. Αλλά θα πρέπει να κάνεις κάποια πρωτότυπα τα οποία ουσιαστικά θα έχουν κάποιες. Θα πατάω ένα κουμπάκι και θα γίνεται κάτι για παράδειγμα, αλλά δεν θα είναι το τελικό προϊόν από πίσω. Άρα λοιπόν ουσιαστικά. Και πριν, όταν... από, συγνώμη, Σιδιακόπη, και πριν από αυτό, πριν ξεκινήσει να τραβά γραμμή, πρέπει να δει αν υπάρχει ανάγκη για κάτι. Σωστά. Οπότε αυτό δεν το κάνει καν με prototypes, το κάνει με άλλου είδου ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Mm-hmm. Έτσι, πριν φτάσει καν σε αυτό το σημείο, υπάρχουν πολλά σημεία. Υπάρχει το λεγόμενο generative research, που δημιουργεί, αν θέλει, ιδέε και βρίσκει ανάγκε. Και υπάρχει και το evaluative, που είναι, το usability, που είναι ένα μέρος αυτού του usability testing, που πλέον κοιτάς αν αυτό που έκανες είναι καλό, έχει νόημα κτλ. Είναι δύο μεγάλες φάσεις στην έρευνα που κάνεις. Το πρώτο είναι να δημιουργήσεις, δεν θέλω να πω τις ιδέες, να δημιουργήσεις τη γνώση που σου επιτρέπει να καταλάβεις τις ανάγκες του χρήστη, mm-hmm. και μετά να πάνε να το κατάλαβεις σωστά. Πώς ξεκινάει ένα generative research? Από μια υπόθεση ή από μια ανάγκη της εταιρείας που έχει να ανοίξει σε κάποιο άλλο? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αν η εταιρεία ήδη υπάρχει, συνήθως μπορείς να πάρεις σινιάλα από τα υπάρχοντα συστήματα, mm-hmm. analytics, ξέρω εγώ, στατιστική, ή από customer support calls, ή από τους customer call agents στο τηλέφωνο, ή από αυτούς που απαντάνε. Λες, παιδιά, ο κόσμος μας λέει αυτό, μας λέει το άλλο. Πάμε να το ψάξουμε. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι να πεις: δεν ξέρω ποιος είναι ο χρήστης, δεν ξέρω τι θα του πουλήσω. Νομίζω ότι αυτά είναι που θέλουν. Πάμε να το βρούμε. Γενικά ξεκινάς με μια λίστα, αφού τα έχεις κάνει αυτά, ξεκινάς μια λίστα από υποθέσεις και πας και τεστάρεις τις υποθέσεις που έχεις κάνει. Ποια τεστάρεις πρώτη? Αυτή που έχει το μεγαλύτερο ρίσκο, που άμα πάει κατά διαόλου, να κλείσει το πρώτο για την εταιρεία. Και τρέχεις. Περίμενα να πεις αυτή που έχει τα περισσότερα σινιάλα, γιατί ίσως ήταν. Όχι, λίγο... όχι, γιατί αν εσύ νομίζεις ότι θα του πουλήσεις χ. Και αν δεν μπορείς να φτιάξεις το χ, δεν πουλάς τίποτα ακόμα και να έχουν ανάγκη, πρέπει να τεστάρεις. Αν νομίζω ότι έχουν αυτή την ανάγκη και αν δεν την έχουν, δεν έχεις project, πας αυτό πρώτα. Alright. Και ας έχεις ένα μικρό σύνολο. Άρα προσπαθείς να βρεις ουσιαστικά αυτό το πράγμα, το οποίο αν δεν βγάζει νόημα, ουσιαστικά πέφτει τι όλο... Τι είναι αυτό, όπως λέει και η Laura Klein στο βιβλίο της, τι είναι και αυτό... Και η Laura Klein, εγώ δεν ξέρω. Η Laura Klein είναι μια καταπληκτική κυρία. Του UX που έχει γράψει, θα τα βάλουμε μετά στο podcast κάτω. Έχουμε φοβερά. Δεν ξέρω αν είναι κάτω, είπαμε. Κάτω. Είναι πάντα κάτω. Ναι. Που έχει γράψει κάποια βιβλία για UX, ήταν και αυτή η παλιά developer, οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε. Οπότε γυρνάω πίσω. Τι είναι αυτό που αν δεν ισχύει, ποια είναι αυτή η υπόθεση, το mm-hmm. assumption που λέμε, που αν δεν ισχύει, ναι. δεν έχω project. Okay. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Και ξεκινάς με το πρώτο, δεύτερο. Και έτσι ψάχνεις. Το λεγόμενο product discovery. Έτσι. Αυτό είναι μέρος του generative research, αν θέλεις. Αυτή είναι η εποχή, το κάνω τώρα για ένα πελάτη μας. Μπορεί ψάχνοντας, έστω ότι εγώ θεωρώ ότι η υπόθεσή μου είναι ότι αν οι άνθρωποι δεν θέλουν να πίνουν καφέ σε κούπα, δεν έχει νόημα να φτιάξω κούπες. Ποιοι άνθρωποι? Ορίστε. Ποιοι άνθρωποι? Προφανώς. Οι άνθρωποι οι οποίοι φοράνε μπλε μπλούζα και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ωραία. Και είναι 25 με 35 και δεν ξέρω και από τι άλλο. Αυτό είναι μια μεγαλύτερη παγίδα. Περίμενε, βρε, σταμάτα. Άσε με να πω αυτό που θέλω. Λοιπόν, μια περσόνα έχουμε. Μια περσόνα. Αυτή έχουν περσόνα σωστά και όχι λάθος όπως την έφτιαξα τώρα. Ωραία. Ναι, ναι. Και λέω, η περσόνα η σωστή θέλει να κάνει αυτό. Ναι. Μην μείνει στο παράδειγμα. Βλέπεις πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί πέρα που έλεγα θέλω να φτιάξω κούπες, να καταλήγω θέλω να φτιάξω παπάκια. Δηλαδή κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, μπορεί να συμβεί. Αλλά μπορεί να μην θέλεις να φτιάξεις παπάκια ή μπορεί να μην είναι παπάκια η business σου.
Okay. Το ερώτημα εκεί πέρα είναι τι κάνεις. Φτιάχνεις κούπες. Περίμενε, μπορεί να το φάσεις να φτιάξεις κούπες, έτσι. Okay. Όταν κάνεις έρευνα, ένα πράγμα που πρέπει στο μυαλό σου είναι τι θα κάνω με τις απαντήσεις. Okay. Άμα πάρω αρνητική απάντηση, τι θα κάνω. Άμα πάρω αυτή την απάντηση, τι θα κάνω. Το λες από πριν θα αυτό. Θα ακυρώσω το project. Mm-hmm. Θα το αλλάξω. Θα πάω να ζητήσω άλλο budget. Πρέπει να τα ξέρεις αυτά. Σαν product manager, product owner, όπως θέλεις πες το. Πρέπει να έχεις μια εικόνα, θέλει και εμπειρία. Τι θα κάνω με αυτή την απάντηση. Αν δεν σε ενδιαφέρει η απάντηση, μην κάνεις έρευνα και κοροϊδεύεις τον κόσμο. Και τρως λεφτά. Γιατί πολλοί κάνουν αυτό το πράγμα. Σου να κάνουμε έρευνα και μετά κρατάνε την αποψάρα τους. Ρε φίλε, έχουμε δεδομένα εδώ που λένε ότι η αποψάρα σου δεν. Θα το κάψουμε. Οπότε, μια από τις πολύ βασικές ερωτήσεις που έχω αρχίσει και κάνω, που είναι και λίγο αριστική στους product owners και στους product managers, όπως θέλεις πες το, είναι αγάπη μου, από αυτό εδώ το backlog που έχουμε εδώ πέρα και πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει. Θα πονταρες το μισθό σου σε αυτό. Αν όχι, άσε να κάνουμε έρευνα. Ή μη μας κοροϊδεύεις. Okay. Εμένα μου αρέσει. Εντάξει, δηλαδή θα πόνταρες τα λεφτά σου σε αυτό το backlog. Ναι ή όχι. Mm-hmm. Ακούγεται λίγο οριστικό, αλλά αν το πεις όμορφα, όχι όπως το λέω τώρα, θα καταλάβει όλες ότι μάλλον πρέπει να το ψάξουμε. Όχι, εμένα μου αρέσει γιατί αναγκάζει τον άλλο στην ουσία να ζυγίσει την υπόθεση, την ανάγκη του γιατί, να κάνει κάτι. Γιατί πάρα πολύ. Δυστυχώς, δεν φταίνε, ρε παιδί. Εντάξει, δεν μιλάω ότι είναι κακός ο κόσμος. Δεν έχουν νιώσει το είναι δικά μου τα λεφτά και κλείνουμε σε τρεις μήνες έτσι και δεν βγάλουμε το σωστό προϊόν που έχετε ζήσει εσείς που έχετε φτιάξει μια startup. Ήτανε πάντα υπάλληλοι. Δεν είναι κακό, αλλά είναι τα λεφτά κάποιου άλλου. Αν ήταν τα δικά σου λεφτά, θα τα πόνταρες εκεί. Αν ήταν ουσιαστικά να χάσει από την τσέπη σου, δηλαδή λες. Ακριβώς. Ναι. Οπότε ένα από τα πράγματα. Να μην πάρεις ένα μισθό, δηλαδή. Ένα από τα πράγματα που κάνουμε ως UXers, δηλαδή η πραγματική αξία μας είναι ότι φέρουμε στην ομάδα, στην εταιρεία, στον product owner, στοιχεία, δεδομένα, απαντήσεις, για να πάρουν αποφάσεις. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε. Τους φέρνουμε απαντήσεις για να πάρουν μια απόφαση. Να μην την πάρουν επειδή κοιτάνε τα άστρα, αλλά επειδή μπορούν να μετρήσουν 5 πράγματα. Όχι τα πάντα. Και εκεί φαίνεται ο καλός ο product owner, ο product manager, ότι με έστω και λοιπές απαντήσεις παίρνουν μια απάντηση. Αλλά δεν παίρνουν μια απάντηση επειδή ξυπνήσαν το πρωί και νιώσαν ότι είναι μπλε. Σωστά. Εντάξει. Και εκεί φαίνεται πραγματικά και ο product owner, ο product manager, ο CEO, αν θέλεις, ο οποίος έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση και εμπειρία, λέει δεν ξέρω. Και περιμένει να του έρθει τα data. Mm-hmm. Και η δουλειά σου σαν UX researcher, designer. Γενικά στον χώρο είναι να πάνε να φέρει αυτά τα δεδομένα και να πάρει μια απόφαση. Να. Η δουλειά του, όπως έχει πει και ο Jeff Bezos, ο γνωστός της Amazon, είναι. Όχι ο Bezos, όχι ο δικός μας, ναι. Είναι να πάρει μερικές καλές αποφάσεις μέσα στη χρονιά. Γι' αυτό πληρώνεται. Okay. Πάρε μερικές αποφασούλες. Δηλαδή, όσο πιο ψηλά πηγαίνει στην ιεραρχία, και θεωρώ ότι όταν μανατζάς ένα προϊόν είσαι ψηλά στην ιεραρχία, γιατί παίρνει κόσμο στο λαιμό σου, έτσι, είναι να πάρει μερικές καλές αποφάσεις. Mm-hmm. Καλό είναι αυτές τις αποφάσεις να τις πάρεις βάζοντας δεδομένο. Δηλαδή, πώς πήρες την απόφαση, ξέρω εγώ, ξέρω τον πελάτη, αλήθεια. Για πες μου, πώς το ξέρεις τον πελάτη, πώς θα μου το αποδείξεις. Αν μπει κάποιος μέσα καινούργιο αφεντικό, πώς θα τον πεις ότι ξέρεις τον πελάτη. Πες ότι έφυγε το αφεντικό πεις τώρα και μπήκε το καινούργιο. Μα εμένα ένας φίλος μου είπε. Ναι. Έτσι κάηκαν πολλά χρήματα. Και ένα από τα πράγματα που κάνουμε στο UX είναι να σώζουμε τον Αμαζόνιο. Δεν θέλουμε να καίμε ρεύμα και να εξαντλούμε τον πλανήτη, έτσι, από, αν θέλεις, πόρους που δεν έχει, καίγοντας τους σερβερ μας, μάλλον τρέχοντας software σερβερ μας, το οποίο δεν χρειάζεται. Καταστρέφουμε τον πλανήτη. Δυνατό. Το κάνουμε για τον πλανήτη. Έτσι. Είμαστε οικολόγοι. Δεν θέλουμε να φτιάχνετε software το οποίο δεν έχει λόγο ύπαρξης. Γιατί ποιος developer θέλει ποτέ να μην δει το software του εκεί έξω να το χρησιμοποιούν άνθρωποι. Mm. Ποτέ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τότε που φτιάχναμε τα κινητά τηλέφωνα στη Symbian ότι τρελαινόμασταν, γουστάραμε να βλέπουμε τα κινητά τηλέφωνα βγαίνουν έξω να τα χρησιμοποιεί κάποιος. Δεν το κάναμε για την παρτάρα μας. Πραγματικά θέλαμε να το δούμε και έξω. Και σε ό,τι project έχω δουλέψει, θέλω να το δούμε. Άμα λέει, μεγάλη, ωραία, καλή φάση. Γλίτωσα και 5 λεπτά τη ζωή μου. Ή έκανα εκείνο. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να καίμε ηλεκτρικό. Να τρέχουν σερβερ software το οποίο κανείς δεν χρειάζεται. Και ανάλογα με το οποίο πιστεύεις, από το 70 και μετά, υπάρχουν άπειρες σερβερ που εξηγούν ότι 60-80% όλου του software που φτιάχνετε, ειδικά σε enterprise,
δεν χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται ελάχιστα. Καλά, τρελό ποσοστό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή. Άμα ισχύει, είναι. Απλά καταστρέφουμε τον πλανήτη, έτσι. Μου λένε οι άλλοι, ξέρω, εγώ είμαι. Θα είμαι πολιτικά λιγορέκτια λίγο. Είμαι vegan το ένα τ' άλλο, να σώσουμε τι αγελάδε το ένα τ' άλλο. Βρε, αγάπη μου, είσαι στο Facebook όλη μέρα. Ξέρει πόσα κοτόπουλα έχει σκοτώσει. Πού πα. Για να πει ότι είσαι vegan. Δεν πάνε. Δεν είναι τα πλάματα τόσο απλά. Υπάρχει μια αλληλουχία πραγμάτων. Και πραγματικά. Δεν είναι ότι σου γλιτώνω μόνο λεφτά και χρόνο. Δεν πραγματικά σώζω το πλάνητη από το να μην. Εντάξει, το καταλάβαμε ότι όλος, όλη η ενέργεια που βάζει για να σωθεί ο πλανήτης είναι μέσω UX research. Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ καλή υπόθεση. Άρα λοιπόν δεν κάνεις ανακύκλωση. Εγώ αυτό καταλήγω. Λες ότι δεν κάνω ανακύκλωση γιατί ό,τι η ανακύκλωση πρέπει να κάνω την κάνω σε. Στο UX. Σε κύκλους υπολογιστών που δεν έχουν τρέξει. Είναι αλήθεια όμως. Όχι, κάνω ανακύκλωση. Α, εντάξει. Πάλι καλά. Είμαι υπέρ. Λοιπόν, ξέχασα αυτό που θέλω να πω, αλλά θα έρθω σε κάτι το οποίο. Δεν σου ξανατύχει. Καλά, συνέχεια όμως μιλάμε, αλλά. Το έχω κάνει και στην εκπομπή. Δεν ξέρω. Ναι, το έχω κάνει πρώτο επεισόδιο. Τέλος πάντων. Άκου, τι θέλω να πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο είπε. Κόλλησα πάλι σε αυτό το οποίο. Αν θα πόνταρες τα χρήματά σου να το κάνεις αυτό. Γιατί είναι άλλο. Όχι, ξέρεις γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί πέραν ότι το έχω παρατηρήσει αρκετά σε εταιρείες να είναι άτομα τα οποία έχουν λόγο, έχουν say, authority και λένε α, σήμερα κάνουμε αυτό. Αύριο κάνουμε το άλλο και πηγαίνουν ping-pong οι developers και κάνουν. Σπαντανέρα. Ναι, παιδί μου, τη μία κάνουμε το άλλο, δεν προλαβαίνω να το τελειώσουν και όλο αυτό είναι χρόνος ο οποίος έχει ξοδευτεί. Ενώ η εταιρεία για κάποιο λόγο μεγαλώνει, γιατί συνήθως υπάρχουν contracts που πληρώνουν. Αλλά έχω παρατηρήσει σε κάποιες περιπτώσεις. Θεωρώ ότι το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν, και όντας μικρότερος και πιο άπειρος και με λιγότερη από αυτό επίτηση, ότι κρατώντας αυτή την απόσταση του στυλ. Δεν θα σου φέρω δεδομένα να δεις γιατί θα το κάνουμε, αλλά κάτω επειδή το λέω εγώ και έχω τέτοιο. Προσπαθείς να κρατήσεις μερικές φορές και ένα authority ότι αυτό που λέω εγώ ισχύει και είναι. Περνάει βογιά σου. Ναι, είναι ένα λογικό σφάλμα, ρε παιδί μου αυτό. Είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης. Ναι, αυτό είπα και. Όταν το κάνεις αυτό, γιατί όταν είσαι αυτοπεποίθησης λες δεν ξέρω και λες έκανα λάθος. Όταν έχεις έλλειψη αυτοπεποίθησης λες είμαι πάντα σωστά. Που δεν χρειάζεται. Και δεν φταίω ποτέ. Που δεν χρειάζεται. Αυτό πάντως παίζει. Βοηθάς τον κόσμο. Κοίτα, ας πω, ο σκοπός, αν δεν νιώθεις ασφαλής, δεν θα ανοιχτείς. Οπότε η δουλειά του μάνας μπορεί να κάνει αυτό στην ουσία. Αν μπορεί να κάνει μόνο αυτό και να δίνει κατεύθυνση, φτάνει. Λέει, τι θες, πρέπει να αφήσεις τους ανθρώπους να πιστεύουν ένα στον άλλον, να τους δώσεις όλους τους πόρους που χρειάζονται και να τους δώσεις μια κατεύθυνση. Συγγνώμη. Θυμήθηκα τι θέλω να πω. Τι σχέση έχεις με το customer support, δηλαδή το customer support τι ρόλο βαράει στο UX. Ωραία. Όταν είναι customer support και βοηθάει τον κόσμο να λύσει ένα πρόβλημα στο τηλέφωνο ή online οτιδήποτε, έχουμε γνωρίσει ένα καταπληκτικό customer support, μια καταπληκτική customer support ομάδα στο παρελθόν στη Zansi Labs που πραγματικά δεν είχαν κάνει script στο τηλέφωνο και λύνουν όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αυτή είναι η καταπληκτική πηγή πληροφορίας να πάρει σινιάλα να πάει να κάνει έρευνα. Όταν το customer support έχει το καινούριο χιπστερικό τίτλο customer success είναι πολύ καλό αντικείμενο και σε σταματάει από το να μιλήσει με τον χρήστη γιατί εμείς έχουμε τους χρήστες και εμείς τους ακούμε και ξέρουμε τι θέλουν και πάνε να κάνουν sales για να κάνουν success και όχι να ακούσουν όπως το support, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το customer success νομίζω ήταν του sales κομμάτι, όχι του. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Γενικά οι μικροτίτλοι και όλη αυτή η παράξενη που είναι αυτή η γωνίτσα μου, δεν θα την αγγίξεις και αυτή είναι η δικιά σου και μείνει εκεί, είναι γενικά προβληματική. Customer happiness engineer. Ναι, είναι κάτι τέτοια. Οπότε όταν είναι πραγματικό support και κάθονται τα παιδιά και λιώνουν για να προσπαθούν να βοηθήσουν, είναι μια καταπληκτική πηγή πληροφορία. Όταν λέγονται success και σε σταματάνε, γιατί σε σταματάνε όλοι. Αλλά συνήθως έχω παρατηρήσει υπάρχει ένα μοτίβο στο όταν λέγονται customer success ότι εμείς έχουμε το χρήστη. Οπότε οι UX πλακώνουν μεταξύ τους. Κακό. Δεν πρέπει. Έτσι. Πρέπει να είναι όλοι μαζί και να έχουν access στο χρήστη. Και οι developers και όλοι. Θέλω να σου πετάξω μια μπηχτή πάρη. Ναι, δώστε. Λοιπόν, είμαστε στη φάση τώρα, σε πάω 3-4 χρόνια πίσω. Ωραία. Όπου τρέχουμε το Sourceler πιο ενεργά από ό,τι τρέχουμε τώρα, σίγουρα. Και ουσιαστικά οι ίδιοι άνθρωποι που αναπτύσσουμε την εφαρμογή είμαστε και οι άνθρωποι που απαντάμε το support. Ναι, τέλεια. Ωραία. Και θέλω να μου πεις ποια ήταν η άποψη σου τότε και ποια είναι η άποψη σου τώρα για το πώς διαχειρίζεσαι έναν χρήστη ο οποίος λέει θέλω έναν μπλε μονόκερο να βγαίνει στη μούρη μου με το που ανοίγω την εφαρμογή.
Εγώ να το πω. Ναι. Λοιπόν, για μένα τότε ήταν το εξής. Δηλαδή, μόλις είχαμε ξεκινήσει το προϊόν, σκοπός πάντα εμάς ήταν το προϊόν να γίνει ένα κερδοφόρο business. Δεν είχαμε δηλαδή. Θέλω να πω, εντάξει, δεν είχαμε ποτέ σκοπό του στυλ θα μαζέψουμε μεγάλο user base, θα το πουλήσουμε. Ανεξαρτήτως αν αυτό θα προέκυπτε και από το αν εμείς θα είμαστε. Θέλατε κανονική business, δηλαδή. Ναι, δηλαδή, αν ερχόταν μια πρόταση, πάντα τη συζητούσαμε, αλλά δεν λέμε, ωραία, παιδιά, πάμε να κάνουμε μια εταιρεία, να την κάνουμε μεγάλη, να την πουλήσουμε, και ο σκοπός είναι να φύγει. Οπότε, για μένα ήταν κολλημένο στο μυαλό μου ότι άπαξ και πει κάτι ο πελάτη πρέπει να γίνει. Okay. Λοιπόν, πρόσεξε, τι θέλω να πω. Οπότε και αυτό γινότανε γενικά στην εταιρεία. Α, μας λέγανε θέλουμε C++ 11, λέω εγώ. Παιδιά, το priority. Και έγινε ένα τεράστιο feature machine, ρε παιδί μου, όλο αυτό το προϊόν, το οποίο εν τέλει, πέραν το ότι έκανε πάρα πολύ δύσκολο το maintenance του προϊόντος. Μιλάμε τώρα για φιλτράριστα πράγματα. Ναι. Θυμάμαι ότι είχαμε, επειδή χρησιμοποιήσαμε GitHub Business τότε, για να, να βάζουμε όλα τα features, bugs, οτιδήποτε είχαμε. Υπήρχε ειδικό label που έλεγε αυτό το έχει ζητήσει χρήστη. Και αυτό το label. Το Το πελάτη. Ήταν λε και του έλεγε, έχω δει το μέλλον και το μέλλον είναι πράσινο. Πάμε. Λοιπόν, σε μεγαλύτερο επίπεδο είχα κάνει αυτή την ερώτηση στον Ρίτ Μιρόνοφ. Ο Ρίτ έχει. Έχει και 10 ονόματα, ρε φίλε. Λέγε τώρα. Φαίνεται πιο έξυπνο άμα λέει ονόματα. Ναι, αυτό είναι. Name dropping. Ο Ρίτ Μιρόνοφ έχει γράψει το βιβλίο The Art of Product Management. Πολύ καλό βιβλίο. Στο οποίο το ρώτησα, του λέω Ρίτς και τα λοιπά. Ξέρεις, ζορίζομαι λίγο. Μου λέει, κοίτα, όταν το κάνω εγώ, λέει, κάνω το εξής. Με φέρνουν εταιρείες μέσα για να τους βοηθήσω να κάνουν γενικά product management σε πολλά επίπεδα. Όταν ο πολυταράς πάει, έχουμε ένα generic component, μια εφαρμογή και θέλω να κάνω καστομιές. Ωραία. Όταν ο πολυταράς του πουλήσει, και έτσι πρέπει, μας αρέσουν, πουλήσει το προϊόν, αλλά έχει καστομιές, πρέπει να τις κάνουμε εμείς. Και όχι κάποιος συνεργάτης, τότε αφαιρείται το κόστος της καστομιάς από τον πόνους του. Okay. Να σε δω, μάγκα, πώς θα παίξεις τώρα. Αντίστοιχο. Σκληρός, Σκληρός ο Ρίτς και γι' αυτό τον πληρώνουν όσο τον πληρώνουν. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε λες, κοίτα, εμείς θέλουμε να φτιάξουμε αυτό το generic προϊόν. Θα ακούσουμε τον πελάτη. Θέλετε, αν οι πελάτες που έχουν νόημα μας το λένε, θα γίνει generic. Αλλά είναι ένας-δύο και δεν θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά θέλουμε να το πουλήσουμε, κανένα πρόβλημα, θα το πουλήσουμε. Αλλά το κόστος του development της καστομιάς θα βγει από τα bonus σας. Της πώλησης. Okay. Θα πας να το κάνεις, να του λες ναι, το θέλει ο πελάτης, το θέλει ο πελάτης, και να μπαίνει στο backlog. Ή θα φροντίσει η πώληση να είναι τόσο μεγάλο στο bonus σου, να βγάζει νόημα να αφαιρεθεί το κόστος του development. Άρα και εκεί πέρα λες πάλι, πάει. Λοιπόν, πώς σου φαίνονται τα τεράστια backlogs. Backlogs, μισό, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, backlog ουσιαστικά είναι μια λίστα από αντικείμενα τα οποία πρέπει να μπουν, μάλλον ενδέχεται να μπουν και να υλοποιηθούν. Είναι ουσιαστικά ο κουβάς όπου υπάρχουν μέσα ιδέες, bugs, οτιδήποτε άλλο πρέπει να γίνει στο software, το οποίο μετά πρέπει να προτεραιοποιηθεί και να μπει σε μια σειρά για να γίνει. Άρα λοιπόν το backlog είναι ο κουβάς μας ουσιαστικά. Οπότε, sorry, συνέχισε. Τα τεράστια. Όταν λέμε backlog, μιλάμε προϊοντικό backlog, όχι σε λέμε προϊοντικό backlog. Είμαι η εταιρεία Α, έχω το προϊόν Β και έχω τώρα, επειδή αυτό έχει υπάρξει και σε εμάς, οπότε σίγουρα υπάρχει σε μεγάλες εταιρείες σε μεγαλύτερο βαθμό, έχω 500 ή 1000 issues στο backlog. Issues. Κάρτες. Ναι, ιδέες που μπορεί να γίνουν. Ωραία. Whatever. Πώς έχουν προτεραιοποιηθεί. Μηδέν, backlog είναι. Είναι δηλαδή, κουβάς. Άλλο θέλω να πω. Έχουμε έναν τεράστιο κουβά με πράγματα. Μένα ποιο είναι το ερώτημά μου. Εμένα αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει. Γιατί θεωρώ ότι. Σίγουρα, βασικά, δεν μπορούν αυτά να υλοποιηθούν σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Εντάξει, άμα έχεις. Μιλάω τώρα όντως για 500-1000 πράγματα. Εντάξει. Και όταν. Λοιπόν, περνώντας ο καιρός, πάμε πιθανότητας κάτι να γίνει relevant. Προφανώς. Σωστά. Ούτε μπορείς να έχεις 1000 πράγματα ready. Είναι απίστευτος χρόνος μάλιστα που έχεις δώσει. Οπότε, πώς το. Είναι η ιδέα μου αυτό και είμαι εγώ λάθος. Συμφωνείς. Πώς το διαχειρίζεσαι, δεν ξέρω. Αν υπάρχει ένα τεράστιο backlog, υπάρχει ένα τεράστιο backlog. Συνέβη. Γιατί τώρα, μεγάλη ιστορία. Αυτό το backlog, πώς είναι, με ποια σειρά είναι τα πράγματα μέσα στο backlog. Δεν υπάρχει σειρά, κουβάς είναι. Άρα είναι κουβά, άρα ωραία, και τι θα κάνουμε γι' αυτό. Ποια είναι η λύση σε αυτό το κουβά. Η λύση σε αυτό το κουβά είναι να δούμε ποιο από αυτά χρειάζεται. Πώς θα το δούμε αυτό, κάνοντας έρευνα. Βάζουμε ένα χρονικό περιθώριο, το στυλ τι θα χρειαστεί τον επόμενο ένα χρόνο, ή αν πούμε ότι κάτι, δηλαδή,
Γιατί μετά είναι αυτό που σου λέω, κάτι μπορεί να γίνει relevant το χρόνο. Δεν ρωτά τι θα χρειαστεί, γιατί κανείς δεν έχει την κρυστάλλινη μπάλα και όπως την έχει να τη φέρει πίσω. Τι χρειάζεται. Μέσα. Ναι, έχει μέσα κι εσύ. Είναι τι χρειάζεται, τι χρειάζεται, τι ανάγκη υπάρχει, για ποιον, τι πρόβλημα λύνει. Και μετά, σε δεύτερο level, ωραία, και βρήκες το πρόβλημα που αναλύσεις. Υπάρχει το λεγόμενο substitute solution που έχει ο χρήστης για να λύνει αυτό το πρόβλημά του και τι κόστος έχει αυτό για το χρήστη. Αυτό σε βοηθάει σε δεύτερο επίπεδο να προτεραιοποιείς. Το πρώτο είναι, έχουμε τον backlog. Από όλα αυτά εδώ, ποιο έχει το μεγαλύτερο ρίσκο να το κάνουμε. Αυτό, αυτό και αυτό, ωραία, πάμε. Πού θα βρούμε data γι' αυτό, θα κάνουμε αυτήν την έρευνα. Ωραία, βρήκαμε. Και αρχίσεις αυτή τη διαδικασία όπου τον backlog ξαφνικά. Κάθε κομμάτι του backlog παίρνει μια τιμή. Αυτή η τιμή ορίζεται από την αξία. Τιμή, τώρα λέω μαγικά έτσι. Ορίζεται από την αξία που έχει αυτό το πράγμα για το χρήστη και την εταιρεία. Okay. Όχι μόνο για τον ένα, γιατί δεν έχει νόημα. Και σε τρίτο επίπεδο, του κουμπώνει κόστος development. Πρέπει να πάνε αυτά τα τρία πράγματα μαζί. Δηλαδή, ανάγκη της εταιρείας, ανάγκη του χρήστη. Ανάγκη του συστήματος. Γιατί άμα θέλεις, αν ο χρήστης θέλει δεν ξέρω, ένα μαγικό τζιν να του λύνει τα προβλήματα, μπορεί να μας κοστίσει κάτι παραπάνω, μάλλον δεν θα το κάνουμε φέτος. Okay. Έτσι. Οπότε, έχεις το τεράστιο backlog, δεν με νοιάζει. Πιάσαμε τη σειρά, πες μου ποια από αυτά τα κομμάτια στο backlog έχουν ρίσκο. Ξεκίναμε αυτό που έχει το μεγαλύτερο ρίσκο και ψάξε να βρεις στοιχεία που να σε πείθουν ότι πρέπει να γίνει. Αυτά τα στοιχεία βρίσκονται σε ανάγκες. Σε προβλήματα που έχουν οι χρήστες σου ή οι πιθανοί σου χρήστες. Και ξεκινάς έτσι. Εμείς κάναμε τη φοβερή πρωτοτυπία τότε. Ξύπνησε μια μέρα ο Πάρης και μου λέει: Αντώνη, έχω κλείσει όλα τα ίσους στο GitHub. Όλα όμως. Μπαίνω, μιλάμε το email μου, είχε ξέρω, 500 μηνύματα. Έκλεισε αυτό, έκλεισε αυτό, έκλεισε αυτό, έκλεισε αυτό. Θα ήταν πιο εύκολο βασικά να διαγράψουμε το πρόσωπο για να το ξαναφτιάξουμε. Για να έχει το ίσιο 0. Και το οποίο είναι φανταστικό γιατί μετά. Έμπαινε ρε παιδί μόνο άμα έμπαινε κάποιο ίσιο που είναι κάποιο πρόβλημα που προέκυψε ή κάτι που όντως πρέπει να γίνει. Το οποίο έγραψε name drop και εγώ, Tom Christie, Django REST Framework και όλα αυτά, ένας γνωστός τέλος πάντων open source τύπος. Έλεγε πόσο κακό είναι στο GitHub που το πρώτο σημείο επαφής με το χρήστη είναι τα issues. Που είναι στην ουσία ότι αυτό είναι σαν να πηγαίνει και να σου βάζει ένα to do κατευθείαν, να φιλτράρει το. Ένα task. Και έλεγε ναι, θα ήθελα λέει, αυτά να επιλέγω εγώ που θα τα βάλω και να υπάρχει ένα forum ή κάτι τέτοιο σαν πρώτη επικοινωνία του χρήστη. Να μην μπορεί ο χρήστη να πει ότι αυτό είναι to do για αυτό το project. Ναι. Οκ, okay, δεν ξέρω. Ουσιαστικά δηλαδή είναι αυτό που έλεγε είναι ότι. Δημιουργεί από το σημείο που κάποιο σκέφτηκε κάτι ή θεώρησε ότι κάτι πρέπει να γίνει μέχρι τη στιγμή που αυτό το πράγμα πρέπει να πάει σε μια λίστα που λέει. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη λίστα αυτή. Mm. Ότι πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστικά διαδικασία. Είναι διαφορετικά πράγματα. Η ιδέα ή η γνώμη, η αποψάρα, όπως μου αρέσει και λέμε και άλλα, είναι διαφορετικό πράγμα από το ότι τελικά όντως πρέπει να κάνω αυτό το ποτήρι. Έχει νόημα και αξία για το project και τους χρήστες του. Μια καλή τεχνική όταν ένας χρήστης σου λέει θέλω αυτό, είναι προφανώς δεν ακούς αναγκαστικά τη λύση που σου δίνει. Αλλά το γεγονός ότι σκέφτηκε μια λίστη πάνω από ότι κάτι τον έχει πονέσει. Πας να βρεις τι τον πόνεσε και γιατί. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα σινιάλο από να το ψάξεις. Δεν θα πας αναγκαστικά να κάνεις το κόκκινο κουμπί που σου ζητάει, αλλά το γεγονός ότι σκέφτηκε ότι θέλει ένα κόκκινο κουμπί, πάνω από ότι κάτι τον έχει πονέσει. Πάμε να δούμε τι τον έχει πονέσει. Και να βρεις την ανάγκη. Ναι. Και να βρεις πραγματικά. Οπότε, γιατί αυτό σου λέει πράσινο κουμπί, ο άλλος σου λέει ξέρω εγώ μπλε μπαλάκια, και ο τρίτος σου λέει βάλουμε ένα σλάιντερ. Ναι, φοβερή ιδέα. Και λες τώρα έχω τρία φίτσους. Όχι, μπορεί όλα να παίρνεις ένα slider με μπλε μπαλάκια με πράσινο background. Και μετά δράμα μήνες. εντάξει, okay, ό,τι μπορεί ο καθένας. Οπότε γενικά το σιλικά ένας χρήστης είναι πολύ σημαντικό σινιάλο. Δεν το παίρνεις με τις μετρητής. Πάρα δεις τι τον πόνεσαι και για ποιο λόγο. Θέλει αποκωδικοποίηση αυτό το πράγμα. Ναι. Mm. Θέλει αποκωδικοποίηση και δεν πουλάμε ποτέ στο χρήστη. Λες, α, έχουμε ένα πράσινο. Δεν σ' αρέσει. Όχι, όχι, το κρύβουμε. Και πάμε και βλέπουμε πραγματικά τι συνέβη. Ωραία. Γενικά δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο γιατί βλέπεις ανάγκες, βλέπεις πώς το software που κάνεις πέρα από το ότι είμαι φοβερός μηχανικός και έκανα ένα for loop να κάνει 2 μιλισεκόντα αντί για 5 που έκανε. Πολύ σημαντικό, δεν λέω. Δεν είναι. Καταρχάς ξέρω ότι μιλάω για τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή. Εννοείται γιατί είμαι φοβερός μηχανικός άλλωστε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή νομίζω ότι όντως στο βάθος όλοι θέλουμε να πούμε ότι ξέρεις τι έκανα ένα software. Και να πάμε και να πούμε, ξέρεις τι πάρει, κοίτα αυτό, είναι το έχω κάνει εγώ. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θες να κάνεις σαν μηχανικός. Ναι ρε, δηλαδή δεν θέλουμε να πετάμε. Δυστυχώς πετιέται πάρα πολύ software και ενέργεια.
φτιάχνοντας κάτι το οποίο δεν χρειάζεται. Ο λόγος που κάνουμε UX είναι για να φτιάχνουμε UX design, UX research, όπως θες να το πεις, είναι για να φτιάχνουμε συστήματα, προϊόντα, software, υπηρεσίες, τα οποία οι χρήστες τα χρειάζονται, θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Mm-hmm. Αλλιώς σκοτώνουμε τον Αμαζόνιο. Τέλειο. Οπότε, μ' αρέσει γιατί κλείνουμε, ξέρεις, και με οικολογικό μήνυμα. Ναι, δηλαδή... ναι. Εγώ θα μπορούσα να κάτσω να τα πούμε άλλο τόσο, αλλά κάτι μου λέει ότι έχουμε περάσει το επιτρεπτό όριο. Κοίτα, πάλι το κλασικό θα πούμε. Ναι. Εγώ θα πω ότι μιλάμε 15 λεπτά. Όχι. Έλα, πες πόσο πιστεύεις. Κοίτα. Ένα. Θα πεις μετά εσύ. Εγώ θα έλεγα μισάωράκι, αλλά πρέπει να το έχουμε περάσει μισάωράκι. Εσύ πόσο λες ότι μιλάμε? 42 λεπτά. 42 λεπτά. Είναι... να ξέρεις, τα τελευταία δύο είναι και τα δύο 42 λεπτά. Οπότε ξέρεις. Είναι 40+. Είναι 40+. Ωραία, οπότε πού μας βρίσκουν, Γιάννη, ξέρεις? Τι εννοείς? Άμα θέλουν να μας ακούσουν και όχι μόνο να μας δουν στο YouTube, πού άλλο μας βρίσκουν? Εγώ στο YouTube σας βρίσκω. Α, ωραία, οπότε. Σ' αρέσει, μας βλέπεις. Πέρα από αυτό έχουμε Spotify, Apple και Google Podcasts. Οπότε, άμα κάποιος βαριέται να βλέπει τις ωραίες μας φάτσες, μας ακούει. Δύσκολο, αλλά εντάξει. Εννοείται, ελπίζουμε να άρεσε βασικά το πρώτο μας με guest, οπότε ήταν έτσι η πρωτιά. Εμένα μ' άρεσε. Μπορεί και το τελευταίο. Κοίτα, το βγάλαμε μονοblock και δεν μας το κόψες. Είναι μεγάλο επίτευγμα. Uncut όλα. Λοιπόν, thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα χωρίς το Γιάννη. Αλλά μπορεί να έχουμε special χριστουγεννιάτικο, λέω εγώ τώρα. Christmas special. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ναι. Τα λέμε. Bye. Μη σκοτώνει τον Αμαζόνιο.